Ακολουθεί εισήγηση από τον κύριο Κωνσταντίνο Κόμπο. Είναι αναπληρωτής καθηγητής Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συγγραφέας 6 βιβλίων και δεκάδων άρθρων και κεφαλαίων σε επιστημονικά, περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Έργα του δημοσιεύτηκαν στα αγγλικά, ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ιαπωνικά. Έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση για 5 ερευνητικά έργα. Είναι μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας από το 2014. Εκπροσώπησε την Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωμάτευσε για την Βουλή των Αντιπροσώπων για θέματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κυπριακού Συντάγματος και καθώς και για τη σύγκρουση συμφερόντων. Το Ανώτατο Δικαστήριο του ανέθεσε τη διενέργεια έρευνας για την επίδραση των εφέσεων στο φόρτο του δικαστηρίου. Ορίστηκε ως εμπειρογνώμονας για τους θεσμούς πολιτικής δικονομίας και για τη δικαστική μεταρρύθμιση. Διορίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο ως μέλος του Συμβουλίου της Σχολής Δικαστών. Παρακαλώ, κύριε Κόμπο. Καταρχάς, ευχαριστώ τους διοργανωτές για την τιμητική πρόσκληση. Είναι αξιέπαινη για την άρτια διοργάνωση, η οποία βέβαια επιβεβαιώνεται και από την αθρώα προσέλευση. Θέλω επίσης να συγχαρώ και δημόσια τον κύριο Μαυρογιάννη για την πρόσφατη εκλογή του στην Επιτροπή Διεθνούς Δικαίου του ΟΗΕ. Είναι μια τεράστια επιτυχία και τιμή και για τον ίδιο, αλλά και για την Κύπρο μας. Θεματική της εισήγησης με εστιάζει στη θέση, φύση και εφαρμογή της Ομοσπονδίας στο Κυπριακό πλαίσιο. Θα εστιάσω ιδιαίτερα στη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που αποτελεί την επικρατούσα έκφραση για το κυπριακό ζήτημα και το θεμέλιο του πλαισίου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρά το ότι έχει επικρατήσει το ομοσπονδιακό μοντέλο στις διαπραγματεύσεις, η γενική αντίληψη του αντικειμένου παραμένει νεφελώδης. Μετά από 4 δεκαετίες, το θέμα παραμένει εριζόμενο, διαχρονικά επίκαιρο και κατέχει περίοπτη θέση στο δημόσιο διάλογο. Αποτελεί δε και πηγή έντονων αντιπαραθέσεων. Οι τελευταίες μέρες, μετά του Κρά Μοντανά, νομίζω το επιβεβαιώνουν. Ξεκινήσω διατυπώνοντας ένα ερώτημα. Έχει πλέον η Ομοσπονδία ξεπεραστεί από τα γεγονότα και εμείς συζητούμε μεταξύ μας το χτες? Οι θέσεις της άλλης πλευράς αμφισβητούν ευθέως και ανατρέπουν τη βάση των συνομιλιών. Σκιάζουν ακόμα περαιτέρω το κεκτημένο των διαπραγματεύσεων. Αυτό δεν είναι βέβαια καινούριο ζήτημα, αλλά αναβίωση χωρίς φίλτρα της δεκτασικής προσέγγισης. Θα το χαρακτήριζα ως μια αναπροκάλυπτη αμφισβήτηση των ήδη αμφισβητούμενων συζητήσεων, αλλά και του ιδίου πλαισίου της συζήτησης. Οπότε υπάρχει λόγος ανάλυσης ή αναφοράς στην Ομοσπονδία? Η απάντηση είναι ότι παραμένει η μόνη μορφή λύσης προς συζήτηση. Είναι ο βασικός πυλώνας των όρων εντολής του Γενικού Γραμματέα και τυχόν απόκληση θα άνοιγε τους ασκούς του αιώλου για την πλευρά μας. Οφείλουμε να επιμένουμε και να πείσουμε για το απαράδεκτο και ανεδαφικό των τουρκικών επιχειρημάτων. Δεν θα αναφερθώ σε εναλλακτικές πέραν της Ομοσπονδίας, διότι τούτο συνεπάγεται απομάκρυση από το ισχύον πλαίσιο, ενώ οι όποιες τέτοιες σκέψεις απαιτούν πολιτική απόφαση και λεπτομερή επεξεργασία. Με την άποψή μου να είναι ότι δεν απαντούν στα διλήμματα, αλλά ουσιαστικά τα αναπαράγουν σε πολύ χειρότερη εκδοχή. Τα περί δύο κρατών, η συνομοσπονδία, οι άλλες σχέσεις, ελπίζω να μην χρειαστεί να συζητηθούν. Αν όμως μια τέτοια συζήτηση διεξαχθεί, θα τρομάξει. Θεωρώ απαραίτητη την ανάγκη αποσαφήνισης ενιών για να καταλάβουμε ουσιαστικά και να αξιολογήσουμε τα πεπραγμένα για τις επιλογές μας. Πρέπει δηλαδή να διερευνούμε το περιεχόμενο των όρων του διαλόγου. Και εδώ προκύπτει ένα βασικό ζήτημα. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουμε σύγκληση ως προς το περιεχόμενο, ακόμα και εντός της ελληνοκυπριακής πλευράς?
Η απάντηση προκύπτει ότι η μελέτη του συνταγματικού δικαίου απαιτεί τη δυνατότητα συμμετοχής σε διάλογο διαφωνίας. Η συνταγματική επιστήμη αφορά στην ύπαρξη διαφορετικών ερμηνεών και απόψεων. Τούτον ενισχύεται από τις ιδιαιτερότητες της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας και του κυπριακού προβλήματος ευρύτερα, το οποίο είναι όχι μόνο νομικό αλλά και πολιτικό ζήτημα. Τέλος, να μην αγνοούμε τις θέσεις της άλλης πλευράς, οι οποίες αναλόγως σκιάζουν ή φωτίζουν το διάλογο. Δεν έχουμε μαθηματική πράξη, αλλά μια διαδικασία διαλεκτική. Το πλαίσιο της ανάλυσης έχει ως εξής. Το Κυπριακό έχει βαθιές πολιτικές ρίζες και οδυνηρά ιστορικά βιώματα. Ο χρόνος επηρεάζει την πολυπλοκότητα. Ο Κύπριος είναι ένας ιονής συνταγματολόγος. Έχουμε εξοικείωση με όρους του συνταγματικού αλλά και του διεθνούς δικαίου που είναι πρωτοφανής. Εάν θυμηθείτε την περίοδο του δημοψηφίσματος, η δημόσια συζήτηση αφορούσε μεταξύ άλλων τη συνέχεια ανημή του κράτους, την παρθενογένεση, την απουσία ρήτρας υπεροχής του συντάγματος και ούτω καθεξής. Αυτά είναι βαθιά ζητήματα συνταγματικού δικαίου. Ακούμε καθημερινά περί ευδίκαιης βιώσιμης λύσης σύμφωνα με τα ψηφίσματα κτλ. Κτλ. Έχουμε δηλαδή μία προαντίληψη των όρων και δυστυχώς έχουμε και μία βεβαιότητα ότι το περιεχόμενο είναι αυτό που εμείς έχουμε στο δικό μας μυαλό. Ο καθένας βέβαια ξεχωριστά στο δικό του μυαλό. Παραδείγματος χάρη, έχετε ακούσει ποτέ επεξήγηση τι σημαίνει λειτουργικότητα? Είναι ένας όρος που θεωρώ ότι έχει ταλαιπωρηθεί στα χέρια μας. Έχει καταστεί σύνθημα. Είναι όμως τόσο αυτονόητο και απλό το περιεχόμενο? Πρέπει να προβληματιστούμε τι εννοούμε και αυτό θα ήταν πολύ ωφέλιμο. Η λειτουργικότητα είναι στην ουσία μια μικρογραφία του κυπριακού προβλήματος. Ιστορικά, διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην κατάρρευση του 63-64. Έχουμε πάλι μια ψευδέστηση. Είναι ότι η κατάρρευση για λόγους λειτουργικότητας προέκυψε λόγω των βέτο που είχε ο Τούρκος αντιπρόεδρος. Βέτο ασκήθηκε μία φορά την περίοδο εκείνη. Η κατάρρευση προέκυψε από τις χωριστές πλειοψηφίες του άρθρου 78.2 του Συντάγματος ως προς φορολογικά ζητήματα, οι οποίες ασκήθηκαν για λόγους που είχαν να κάνουν με τους χωριστούς δήμους και με την ποσόστοση 7:3 στη δημόσια υπηρεσία. Άρα η λειτουργικότητα, εάν προσδιορίζεται ως προς την ύπαρξη βέτο, παραγνωρίζει την ιστορία, την οδυνηρή ιστορία κατάρρευσης του κράτους του 60 ή πιο σωστά της συνταγματικής διαρρύθμισης του 60. Πέφτουμε στην γενολογία των συστημάτων και παγιδευόμαστε. Θέλουμε απλότητα, σαφήνεια, λειτουργικότητα. Δεν επιθυμούμε ασάφειες. Βλέπουμε με σκεπτικισμό την πολυπλοκότητα της διατύπωσης ή μηχανισμών που θα απέκλειαν την ασάφεια. Ορθά ζητούμε το σύνολο. Υπάρχει όμως μια διάσταση μεταξύ των προσδοκιών με την πραγματικότητα της διαπραγμάτευσης. Αυτό το αντιληφθήκαμε το 2004. Ταυτόχρονα, ο κόσμος έχει συγχυστεί, αλλά θεωρεί ότι γνωρίζει την απόλυτη αλήθεια ενός προς την ορολογία την οποία χρησιμοποιεί. Τέλος, το ακροατήριο μας δεν είναι ενιαίο, αλλά είναι κατακερματισμένο ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του. Διαφορετικά ιεραρχεί τα θέματα του περιουσιακού και του εδαφικού, ένας εκτοπισμένος και ένας μη εκτοπισμένος. Διαφορετικά όμως τα ιεραρχεί ο Κερινιώτης και ο Αμοχωστιανός. Άρα, έχουμε ένα πολύ σύνθετο ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχει ως πρόβλημα. Η βεβαιότητα μας δηλαδή είναι πολύ βασικό στοιχείο του αδιεξόδου του διαλόγου. Στρέφουμε τώρα στα της Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία είναι ένας τρόπος συνταγματικής οργάνωσης του κράτους. Είναι μέρος ενός φάσματος επιλογών. Προέρχεται από το λατινικό φέτους, δηλαδή σύνδεσμος, και έχει χρησιμοποιηθεί συγκριτικά για, ως εργαλείο συνένωσης, επίλυσης διαφορών, γεφύρωσης χασμάτων, για ιστορικούς, πολιτικούς, θρησκευτικούς, γεωγραφικούς λόγους και ούτω καθεξής. Συνήθως, οι αρμοδιότητες προκύπτουν μέσα από το Σύνταγμα των πολιτιών, των κρατηδίων,
ταυτόχρονα με τη συνύπαρξη με πολιτιακά συντάγματα. Χωρίς πάντα αυτό να είναι απαραίτητο. Ινδία, Νιγηρία, Πακιστάν, ομοσπονδίες χωρίς να έχουν συντάγματα ή πολιτείες. Έχουμε 28 παραδείγματα ομοσπονδιών. Μεταξύ τους δύο δεν είναι τα ίδια και αφορούν το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Υπάρχει δηλαδή ένας βαθμός σχετικότητας. Είτε για ομοσπονδία μιλούμε, είτε για ενιαίο κράτος μιλούμε, υπάρχει πάντα μία γκρίζα κατάσταση. Στο Σύνταγμα του 60 που ίδρυνε ενιαίο κράτος είχε κοινοτικές συνελεύσεις, προβλέποντα χωριστή δήμη. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ενιαίο κράτος με σημαντική αποκέντρωση ως προς Σκωτία, Ουαλία, Βόρειο Ιρλανδία. Υπάρχει μία τυπολογία και δεν υπάρχουν πρότυπα ομοσπονδιών. Πολύ σύντομα θα αναφερθώ και σε μία ακόμη έννοια που έχουμε ταλαιπωρήσει στο δημόσιο μας διάλογο, αυτήν της συνομοσπονδίας. Θεωρώ ότι λαθασμένα έχει μία κεντρική θέση στην κυπριακή συζήτηση. Πρώτον, ιστορικά έχουμε μόνο πολύ περιορισμένων αριθμών βραχίδιων παραδειγμάτων. Δεύτερον, συνομοσπονδιακά συστήματα αφορούν ένωση υφιστάμενων κρατών για συγκεκριμένους σκοπούς συνεργασίας. Προϋποθέτει αναγνώριση, προϋποθέτει ύπαρξη κρατών. Στη δική μας περίπτωση αυτό δεν ισχύει. Η διεθνής κοινότητα δεν έχει αναγνωρίσει την παράνομη οντότητα. Άρα η όποια τέτοια συζήτηση παραγνωρίζει αυτήν την πραγματικότητα. Υπάρχει βέβαια και μία άλλη διάσταση, ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει δεκτή μία τέτοια προσέγγιση. Θα δημιουργούσε σοβαρά ζητήματα στην ίδια τη λειτουργία της Ένωσης και ειδικά ως προς χώρες, κράτη-μέλη όπως η Ισπανία που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους αποσχιστικές τάσεις γενικότερα. Το θέμα αυτό έχει υπερτονιστεί στο κυπριακό πλαίσιο. Η ανησυχία μας αφορά την απόσχηση σε περίπτωση λύσης. Τούτο όμως είναι κάτι πολύ διαφορετικό, διότι τότε θα προκύψει το θέμα της αναγνώρισης. Στη συνομοσπονδία η αναγνώριση προηγείται. Άρα, εμείς δεν νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό το ζήτημα. Είναι σοβαρότερο η παρίσφρηση συνομοσπονδιακών στοιχείων σε μια νομοσπονδιακή λύση. Αυτό ενδεχομένως να πρέπει να είναι το επίκεντρο της προσέγγισης. Επιστρέφουμε στα τις ομοσπονδίες. Γιατί να μην εφαρμόσουμε τη συγκριτική μέθοδο? Θα ανακαλύψουμε εμείς κάτι το οποίο έχει εφαρμοστεί σε τόσες άλλες περιπτώσεις? Μήπως πάμε, λέει, να δημιουργήσουμε μια νέα παγκόσμια πρωτοτυπία με τη ΔΔΟ? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Συζητούμε για το κυπριακό ζήτημα με τα ιδιαίτερα δικά του χαρακτηριστικά. Η μεταμόσχευση ή ο μιμητισμός ουσιαστικά εξουδετερώνει τούτα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και να επιλύσουμε. Θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαμε να υιοθετήσουμε μια νομοσπονδία τύπου Ηνωμένων Πολιτειών ή Γερμανίας. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν συζητούμε μόνοι μας. Άρα, η απλά μεταμόσχευση μιας προσέγγισης που έχει δοκιμαστεί και έχει επιτύχει αλλού δεν εγγυάται καθόλου ότι θα μπορούσε να έχει το ίδιο αποτέλεσμα και στη δική μας περίπτωση. Από τη μελέτη τώρα ομοσπονδιακών συστημάτων προκύπτουν κάποια συμπεράσματα ως προς απαραίτητα στοιχεία. Πρώτον, η δεδηλωμένη και ειλικρινής προδιάθεση συνεταιρισμού και συνεργασίας. Στο Βέλγιο για 589 μέρες λειτουργούσαμε με προσωρινή κυβέρνηση. Δεύτερον, η παρουσία της αφοσίωσης, της πίστης στην Ομοσπονδία. Με αυτόν εννοώ την αίσθηση του ανήκειν και πού. Ανήκειν πρωτίστως στο Ομοσπονδιακό κράτος και όχι στις κοινότητες ή τις πολιτείες. Τούτο μπορούμε να το προσδιορίσουμε ενός συνοχή. Το όλον δηλαδή να υπερβαίνει τα μέρη. Και τρίτον, θεωρώ απαραίτητο να υπάρχει εκ των προτέρων αποσαφήνιση εις βάρος ακόμη και της απλότητας. Μετά τη σύνταξη ενός συντάγματος, η όποια αλλαγή θα είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο.
Ο μόνος τρόπος να διασφαλίσεις κάποιον είδος σαφήνειας είναι η διεξοδικότητα και η λεπτομέρεια. Και αυτό μπορεί να οδηγεί σε έναν πολύπλοκο σύνταγμα. Κατά τη δική μου άποψη, τούτο είναι προτιμότερο. Το όλο εγχείρημα δεν είναι εύκολο. Η Ομοσπονδία μας κρύβει περισσότερα από όσα μας αποκαλύπτει. Αναμένεις όμως μία κυριαρχία. Τα κρατήδια να δανείζονται αρμοδιότητες από μία πηγή, από το Σύνταγμα. Μία διεθνή προσωπικότητα, μία υπηκότητα, αρμοδιότητες φορολογικές για την κεντρική κυβέρνηση, αρμοδιότητες στα πεδία άμυνας, νομισματικής πολιτικής, διαχείρισης πόρων, σχεδιασμού οικονομίας. Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η υπεροχή των πράξεων των ομοσπονδιακών οργάνων στα πεδία αρμοδιότητας τους και αντίστοιχα οι πολιτείες των δικών τους πεδίων αρμοδιότητας. Το ζητούμενο είναι η συμβίωση της διζωνικότητας και της δικοινοτικότητας με την Ομοσπονδία. Δηλαδή τα τρία μέρη του ΔΔΔΟ. Ομικρό. Τα δύο ΔΕΛΤΑ να μην καταργούν το Ομικρό. Η έμφαση πρέπει να είναι στο Ομικρό. Να είναι Ομοσπονδία πρώτα και μετά τα στοιχεία της διζωνικότητας και της δικοινοτικότητας. Δικοινοτική αρχή αφορά στη συνταγματική πτυχή. Ο συνοτερισμός αφορά δύο κοινότητες, ίσες μεταξύ τους, εντός του κράτους και οργανωμένες ως πολιτείες, ως κρατήδια. Αυτό βέβαια επιδρά πάνω στη διζωνικότητα, δηλαδή το πεδίο άσκησης εξουσιών που αναπόφευκτα σημαίνει ότι κάθε μια έχει ίσο στάτους με την άλλη και αποκλεί τη μια πολιτεία να παρεμβαίνει και να ρυθμίζει ζητήματα στο άλλο πεδίο. Εδώ επενεργεί και το κρίσιμο θέμα της κατανομής αρμοδιοτήτων. Όχι μεταξύ των δύο πολιτιών που θα έχουν τις ίδιες αρμοδιότητες, αλλά ως προς τις ομοσπονδιακές αρμοδιότητες. Και εδώ προκύπτει και το ακαθόδες θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής. Η δική μας πλευρά ερμηνεύει την αποτελεσματική συμμετοχή ως να αφορά την ειδική και κατά περίπτωση διασφάλισης συμμετοχής, αποδεχόμενη όμως ότι πρέπει να είναι και αποτελεσματική. Τι σημαίνει αποτελεσματικότητα είναι το επίμαχο θέμα. Εμείς δεν θεωρούμε, δεν δεχόμαστε ότι αποτελεσματική συμμετοχή σημαίνει αριθμητικά ίση. Τουλάχιστον όχι ως γενικός και οριζόντιος κανόνας. Η τουρκική πλευρά τόνιζε στο παρελθόν αυτήν την αριθμητική ισότητα. Εξελίσσεται όμως η θέση τους. Επιμένουν σε κάποιους τομείς σε αριθμητική ισότητα, παραδείγματος χάρη στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, σε άλλους όμως τομείς και όργανα αντικαθιστούν την αριθμητική ισότητα με τον τρόπο λήψης απόφασης. Και εδώ ανακύπτει το θέμα της θετικής ψήφου. Είναι ως προς αυτόν το ζήτημα του μηχανισμού, δηλαδή της λήψης των αποφάσεων. Η θετική ψήφος δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ως προς το πώς λαμβάνεται μία απόφαση ή ακόμη και κατά πόσον η μη λήψη απόφασης θεωρείται λειτουργική ενέργεια. Δηλαδή συνεδριάζω, δεν υπάρχει θετική ψήφος, δεν έχω απόφαση, τούτον είναι εντάξει, μας ικανοποιεί. Οπωσδήποτε υπάρχει μια σοβαρή διάσταση απόψεων ως προς αυτό το θέμα μεταξύ των δύο πλευρών. Και θα κλείσω αυτό το κομμάτι λέγοντας ότι η αριθμητική ισότητα με τον τρόπο που προσεγγίζεται από την άλλη πλευρά σε ομοσπονδιακά συστήματα συνήθως εντοπίζεται στο νομοθετικό σώμα σε επίπεδο δεύτερου επίπεδου, τούτου που ονομάζουμε γερουσία. Εκεί και μόνον υπάρχει τούτη η αριθμητική ισότητα και όχι οριζόντια μέσα στο όλο σύστημα. Στη δική μας περίπτωση τούτον έχει γίνει δεκτό, όμως η άλλη πλευρά εμφανίζει αυτήν την προσέγγιση περί αποτελεσματικής συμμετοχής στο σύνολο. Και είναι βέβαια κάτι το οποίο περιλαμβάνεται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Διζωνικότητα. Πάρα πολύ σύντομα αναφέρεται στην εδαφική πτυχή. Περιγράφεται από τις συμφωνίες κορυφής του 1977 και του 1979 και το ερμηνεύει η άλλη πλευρά ως δύο χωριστές ζώνες
που ενίοτε εμφανίζει άλλη πλευρά το επιχείρημα περί μιας υποβόσκουσας ομοιογένειας, πληθυσμού ή περιουσιών. Τούτο βέβαια δεν είναι μια σταθερή επιχειρηματολογία, σε κάποιες περιπτώσεις το έχουμε δει να προκύπτει. Εμείς βλέπουμε τη διζωνικότητα ως να αφορά την εδαφική πτυχή, δηλαδή τα όρια των δύο πολιτιών και το πεδίο της δικαιοδοσίας τους. Για μας κρίσιμο είναι να μπορεί να ασκούνται οι τρεις βασικές ελευθερίες, διακίνηση, εγκατάσταση, νομή, περιουσίες. Εδώ επιδρά βέβαια και θέματα δικαίου της Ένωσης, όπου οι τέσσερις βασικές ελευθερίες του δικαίου της Ένωσης, που είναι κάτι διαφορετικό από αυτόν που αναφέρθηκα πιο πριν, δεν κατοχυρώνουν ότι δεν μπορεί να έχεις δυσμενή διάκριση μεταξύ των Κυπρίων. Τούτο δεν είναι κάτι το οποίο βέβαια είναι αρκετά γνωστό, κακώς. Η έννοια του reverse discrimination είναι βασικό κομμάτι του δικαίου της Ένωσης. Δεν μπορεί να έχεις όμως discrimination ως προς υπηκόους άλλων κρατών μελών της Ένωσης. Άρα εδώ έχουμε μια δυσκολία πώς θα υπάρξει μια ρύθμιση. Αποκεντρωμένη χαλαρή ομοσπονδία. Αυτά είναι θέματα που άπτονται του προβλήματος με τις αρμοδιότητες και της επίλυσης της αποτελεσματικής συμμετοχής. Χαλαρή ομοσπονδία είναι αδόκιμος όρος, συνταγματικά άγνωστος. Η αποκεντρωμένη δεν είναι συνταγματικός όρος, είναι μια περιγραφή μιας προσπάθειας, μπορεί να πούμε. Κρίσιμο είναι ποιος έχει ποιαν αρμοδιότητα. Λόγω των αδιεξόδων που προέκυψα ως προς το θέμα της αποτελεσματικής συμμετοχής, διερευνήθηκε η σκέψη, η θέση, μήπως μπορεί να απλοποιηθεί το σύστημα δίνοντας περισσότερες αρμοδιότητες στα κρατήδια για να αποφύγει το θέμα λήψης αποφάσεων. Δεν είναι καθόλου απλή τούτη άσκηση. Ποιες αρμοδιότητες αφαιρείς χωρίς να επηρεάζεις τον πυρήνα της Ομοσπονδίας. Ακόμη όμως και ως προς αυτές που παραμένουν, παραμένει και το ζήτημα της αποτελεσματικής συμμετοχής και της λήψης των αποφάσεων. Έχουμε ακούσει τόσες φορές για το περιβόητο παράδειγμα του συνδέσμου κομμωτών. Δηλαδή θα ασχοληθούμε τώρα με το σύνδεσμο κομμωτών, πώς θα παίρνει αποφάσεις, είναι αυτός λόγος να μην υπάρχει πρόοδος. Μπορεί να αντιστραφεί το ερώτημα, γιατί πρέπει να είναι ομοσπονδιακή αρμοδιότητα τα θέματα των κομμωτών. Ή, αν δεν είναι σημαντικό, γιατί να πρέπει να υπάρχει θετική ψήφος για ένα τέτοιο ζήτημα. Άρα υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ή αν θέλετε παράμετροι ως προς αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, θα μπορούσα να αναφερθώ στις τρεις εξουσίες, σε άλλα θέματα έχω ήδη νομίζω ξεπεράσει το χρόνο μου. Θα κλείσω όμως με το εξής, κάτι το οποίο παραγνωρίζουμε πάρα πολύ συχνά, τα της δικαστικής εξουσίας. Θεωρείται το λιγότερο προβληματικό από τις τρεις εξουσίες. Συνήθως υπήρχε μια σύγκληση, πλην της δέσμης ιδεών Γκάλη η λύση ήταν αλλοδαπός δικαστής, ίση εκπροσώπηση των δύο πλευρών αριθμητικά στο ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο και αλλοδαποί δικαστές για να μην υπάρχει θέμα αδυναμίας λήψης απόφασης. Αυτό δεν είναι φυσικά πρωτόγνωρο και στο Σύνταγμα του 60 είχαμε αλλοδαπούς δικαστές. Υπάρχουν ακόμη σε κάποια διεθνή παραδείγματα, στη Βοσνία, νησιά Φίτζι, νησιά του Σολομώντα και ούτω καθεξής. Υπάρχουν επιχειρήματα ότι επιδρά αρνητικά στην αίσθηση της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας. Υπάρχει όμως ένα σοβαρότερο πρόβλημα. Γιατί χρειάζονται αλλοδαποί δικαστές? Διότι υπάρχει μια προϋπάρχουσα θεμελιωμένη αντίληψη περί κοινοτικής μεροληψίας των δικαστών. Εάν δηλαδή εκ προεμίου υπάρχει αυτή η ανησυχία ότι οι δικαστές στο συνταγματικό δικαστήριο θα προσεγγίζουν με κοινοτική λογική, τούτο νομίζω είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Αναδεικνύει ένα πολύ βαθύτερο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση δοκιμάσαμε με τον κύριο Μαυρογιάννη να αφιερώσαμε πάρα πολύ χρόνο όλη η ομάδα να δούμε πώς εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει μια άλλη προσέγγιση. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Στα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πούμε μόνο ότι τελευταία
προέκυψε σε μία ανάδειξη που την άλλη πλευρά σε μείζο ζήτημα της ίσης μεταχείρισης Ελλήνων και Τούρκων υπηκών. Κάτι το οποίο ήταν συμφωνημένο στη Γενέβη 1, να θυμούμε καλά, έγινε μέγα ζήτημα από την άλλη πλευρά. Και εδώ όντως υπάρχει μία ιδιαίτερη έτσι πολυπλοκότητα. Συμπερασματικά, βρισκόμαστε για πολλωστή φορά σε έναν κομβικό σημείο για το Κυπριακό. Η αδράνεια η οποία υπάρχει είναι οπωσδήποτε κάτι πάρα πολύ αρνητικό, αλλά μας δίνει χρόνο. Μας δίνει χρόνο να αποφασίσουμε τις προτεραιότητες μας και να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες. Δίνει χρόνο για έναν έντιμο, ειλικρινή, ανοιχτό διάλογο μεταξύ μας, διάλογο ο οποίος να αποδέχεται την αμφιβολία ενός πιθανότητα. Διάλογο ο οποίος να ξεκινά από το ότι δεν πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι αυτό το οποίο προσδιορίζουμε μέσα στο μυαλό μας σε κάθε μια από τούτες όλες τις έννοιες είναι κατά ανάγκη και η μόνη απάντηση, η μόνη λύση. Η σύγχυση που γενικά φαίνεται να επικρατεί αντιμετωπίζεται μόνο εάν γίνει αντιληπτό ότι υπάρχει το θέμα της σύγχυσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.